Μια εξαιρετική μέρα για την περιφέρεια. Εμείς με τον τρόπο το δικό μας να βοηθάμε στο θέμα της ανακύκλωσης. Και όχι μόνο να βοηθάμε, να γίνει τρόπο ζωής μας. Θα το λάβει η αρχή, η περιφέρεια, και θα το εφαρμόσει έτσι ώστε μέχρι το 2025. Αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια δημοσκόπηση η οποία έγινε. Είναι μια ολοκληρωμένη ερευνητική μελέτη που αφορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Αττικής. Για μας που ασχολούμαστε με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια βραδιπλεγής βόμβα. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αντιλαμβάνεται το πρόβλημα μόνο όταν δεν μαζεύονται τα σκουπίδια από τους κάδους. Όταν συσσωρεύονται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες. Για μας όμως το ζήτημα και ιδιαίτερα η πρόκληση υπάρχει όταν τα σκουπίδια που μαζευτούν από τους δρόμους πρέπει στη συνέχεια να γίνει η διαχείρισή τους με τρόπο φιλικό, με τρόπο νόμιμο, με τρόπο ευρωπαϊκό θα έλεγα. Είναι η κρίσιμη δουλειά που δεν βλέπετε, δεν αντιλαμβάνεται ο καθένας στην καθημερινότητά του, αλλά πρέπει να είναι συμμέτοχος τελικά. Σήμερα λοιπόν στην Αττική θάβουμε τα σκουπίδια και γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνουν δηλαδή στην Αττική όσα δεν γίνανε τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί κύριε Κοφάντη, κακά τα ψέματα, είμαστε η χώρα μας, προφανώς και η Αττική, στις τελευταίες θέσεις ανακύκλωσης της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάρος στην ανακύκλωση, να κάνουμε διαλογή στην πηγή, να αποκεντρώσουμε χωροταξικά την επεξεργασία των απορριμμάτων, να αποκτήσουμε τις νέες, σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες επεξεργασίας, τα πάρκα κυκλικής οικονομίας, όπως τα έχουμε ονομάσει, ώστε ο μεγάλος μας στόχος με ορίζοντα το 2025 είναι να πάψουμε να θάβουμε χωρίς επεξεργασία στη φυλή και αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και παράλληλα να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο που ποιος είναι, να ανακυκλώνουμε το 55% των σκουπιδιών που εμείς οι ίδιοι παράγουμε. Σήμερα δυστυχώς αυτό που γίνεται είναι να θάβεται περίπου το 90% των σκουπιδιών. Για να γίνει λοιπόν όλα αυτά πρέπει να στηριχθούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αφενός να είναι ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και αφετέρου να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των πολιτών στην Αττική. Και αυτό το τελευταίο θέλουμε να πετύχουμε.